Ομόφωνα επικυρώνεται. Υπάρχει επιφύλαξη. Κύριος Κουγιουμτσόπουλος, κύριος Τάπας, κύριος Ρεμούνδος, Λευκό. Λευκό, κύριος Αποστολόπουλος και ο κύριος Ίκας. Άρα το πρώτο θέμα, επικύρωση του Υπαρήθου 3-2016 πρακτικού της Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου περνά κατά πλειοψηφία. Και ισχύει η παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, να έρχονται τα πρακτικά με τις αποφάσεις. Όχι χωριστά. Τα πρακτικά όπως όχι χωριστά, πει, δεν γίνεται έτσι. Όπως έχουμε πει και έχετε δίκιο, κύριε Τίκα, θα έρχονται με τις αποφάσεις. Έχετε δίκιο. Απλώς όπως με ενημερώνει ο γραμματέας, επειδή δεν χωράνε στο ίδιο αρχείο, θα έρχεται σε PDF. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Ορισμός και... Έχω πει να στέλνονται. Στέλνονται. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ορισμός ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Τσοχαλή. Είστε εισηγητής. Καθίστε κάτω, κύριε Γεχρή και κύριε Σιαμάνη, καθίστε στη θέση σας, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε εκτός εφόσης. Πιστεύω ότι όλοι σας έχετε πάρει αυτή τη λυτή εισήγηση, απλώς στη θέση του ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μέχρι χθες ήταν ο κύριος Ιωάννης Αναστασίου, ο οποίος τοποθετήθηκε με απόφαση του Δημάρχου στα ΚΕΠ, Χολαργού. Έρχεται η κυρία Ειρήνη Πετροπούλου, η οποία τοποθετήθηκε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστασίου για το διάστημα το οποίο ήταν γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα βεβαίως για το τελευταίο διάστημα το οποίο έκανε παράλληλα καθήκοντα και ως προϊστάμενος του κημητηρίου και ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να ευχηθώ στην κυρία Πετροπούλου καλή δουλειά, καλό κουράγιο στα νέα της καθήκοντα. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστασίου, ο οποίος ήταν άψογος στα καθήκοντά του, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν πάντα κοντά μας και ενημέρωνε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα προβλήματα που υπήρχαν, τα έλυνε σύντομα. Και να καλωσορίσω την κυρία Πετροπούλου, να της ευχηθώ να έχει μια καλή διαδρομή. Και είναι ομόφωνη, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Άρα ορίζεται. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Ορίζεται λοιπόν ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Ειρήνη Πετροπούλου στη θέση του κυρίου Ιωάννη Αναστασίου. Παρακαλώ. Τρίτο. Να ρωτήσω παρακαλώ το σώμα, γιατί με συγχωρείτε δεν το έκανα στην διασύνη μου. Πριν περάσουμε στο τρίτο θέμα, Δήμαρχε, θα αναγνώσω τα θέματα τα οποία είμαστε σύμφωνοι ώστε να περάσουν ομόφωνα. Όσοι εκ των συναδέλφων, θέλουν να κρατήσουν κάποιο θέμα, να μας το υποδείξουν ώστε να το κρατήσουμε. Λοιπόν, το τρίτο θέμα λοιπόν είναι ενημέρωση, θα κρατηθεί. Το τέταρτο θέμα νομίζω θα κρατηθεί. Πέμπτο, οικονομική επιχορήγηση στα αθλητικά σωματεία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, λογικά κρατείται. Το έκτο, οικονομική επιχορήγηση στα συστήματα προσκόπων, με αυτοπροσκόπων το ίδιο. Το έβδομο. Κρατείται, ποιο το είπε. Το έξι, ποιο το είπε. Δεν το άκουσα. Ναι. Το έβδομο. Το έβδομο. Ομόφωνα. Όχι, κρατείτε. Όγδο. Όγδο κρατείτε. Ένατο. Κρατείτε. Δέκατο. Δέκατο. Κρατείτε. Ενδέκατο. Κρατείτε. Δωδέκατο. Δωδέκατο. Το δωδέκατο περνά ομόφωνα. Κρατείτε. Κρατείτε από τον κύριο Ανιφαντή. Δέκατο τρίτο. Κρατείτε. Αν υπάρχει ένα έλεγχο που θέλει να κρατήσει, μπορεί να με βάλει σε κόπο. Βλέπω ότι δεν έχει περάσει κανένα. Λοιπόν, 13. Κρατείτε. 14. 14 ομόφωνα. Πέρασε και ένα ομόφωνα. Λοιπόν, 15. 15 ομόφωνα. 16. Κρατείτε. 17. Κρατείτε. Έχουμε και αλλαγή ναι, στον τίτλο. 18. Ναι. Ποιο είναι ποιο. Να το συζητήσουμε. Το αφού το κρατάμε, το συζητήσουμε τώρα. Εντάξει. Κατανοητό. 18. Ομόφωνα. 19. Κρατείτε. 20. Κρατείτε. 21. 21 ομόφωνα. 22.
22ο ομόφωνα. 23ο. 23ο ομόφωνα. 24ο. 24ο κρατείτε. 25ο. 25ο κρατείτε. Λοιπόν, για να μην κουράζετε, πρώτα κρατούνται όλα. Λοιπόν. Ωραία. Εντάξει, κρατάμε και τα υπόλοιπα. Πείτε το από την αρχή, κύριε Κουλιντσόπουλε, μας παιδεύετε. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Τρίτο θέμα. Παρόλο τη θετική διάθεσή μου όταν έλαβα την ημερήσια διάταξη και μιλήσαμε στο τηλέφωνο ότι όλα μπαίνουν ορθώς, εγώ καταλαβαίνω γιατί ο κ. Κουγιουμτζόπουλος κρατάει τα θέματα. Εγώ είχα μεγάλη θετική προοπτική να κοιτάξω πολλά και να τα δω και να τα ψηφίσω, γιατί είναι μια δουλειά ανθρώπων και της τεχνικής υπηρεσίας και των επιτροπών. Ξαφνικά λαμβάνω σήμερα mail στις 1, στις 1 και 2, στις 1 και 39, στις 2.17 και 2.44. Ποιο θέμα λάβατε σήμερα το μεσημέρι, πείτε μου ένα δεν το μέλλον. Για όλα αυτά τα θέματα πείτε μου ήταν από το 26 μέχρι και το 44. Ένα πείτε μου. Πείτε μου ένα. Ένα. 37. Μόνο εσείς το λάβατε αυτή την ώρα. Έχω το έλαβα και εγώ. Όχι, δεν πάρω πλάκα. Μεγάλη διαδεσία. Δεν προλαβαίνεις να τα διαβάσεις αυτά τα θέματα. Θέλετε να μου πείτε ένα νούμερο. Ναι, σας είπα. Και σας δώσω και τα mail, να σας τα ξαναστείλω. Όχι, όχι, όχι. Αυτά ήταν τις ορθές. Ήταν της ορθής επανάληψης. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Να διευκρινίσω. Ήρθαν τρία θέματα της ορθής. Κύριε Φαντή, συγγνώμη, όχι, να το... Ήρθαν τρία θέματα που λέει ο Δήμαρχος. Ήταν ορθής επανάληψη θέματα πολύ σωστά. Προσέξτε μόνο το εξής. Δηλαδή, εντάξει, σας άκουσα. Κλείστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα που είπατε. Για το 31ο, ας πούμε. Εάν για το 30ο, καταρχάς, είστε υποχρεωμένος, όπως ξέρετε, με βάση τον κανονισμό, και εδώ να γίνει η εισήγηση, να μην την έχετε, να ενημερωθείτε και να ψηφίσετε. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερο, αν για το 30ο για παράδειγμα θέμα, 31ο που εσείς πήρατε, λέτε βεβαίως, εγώ το δέχομαι, που είναι μία παράταση ενός έργου που πρέπει να συζητήσουμε σε 3 λεπτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δήμαρχος είπε πριν ότι για ένα θέμα τέτοιο θα πάτε κατηγορούμε 17 άνθρωποι στο δικαστήριο. Δεν έχει σχέση. Πριν το αυτό είπε, δηλαδή με συγχωρείτε δηλαδή. Παραλέμε άλλο πριν άλλο τώρα, εγώ αυτό είπα. Κλείστε κύριε Ανιφάντη, κλείστε παρακαλώ. Η Δήμαρχε έχετε το λόγο. Γίνεται προσπάθεια πάντως από όλους να γίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορείτε τα θέματα. Λοιπόν, τα περισσότερα θέματα είναι τυπικά, κύριε Αγουρόπουλε, που είναι στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε λοιπόν όλοι σας και όπως είχα ανακοινώσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα θα αναφερθώ στο ιστορικό όλων των κινήσεων των οποίων γίνανε έτσι ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα, γιατί μέχρι τώρα το μόνο που έχει περάσει στον κόσμο είναι ότι πήραμε κάποια χρήματα. Υπήρχε μια δικαστική απόφαση και ως διαμαγείας οι περισσότεροι θεωρούν τα χρήματα ήρθαν στο ταμείο μας. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, κλείστε λίγο την πόρτα παρακαλώ εκεί, κλείστε την πόρτα. Στις 11 Μαρτίου λοιπόν το ταμείο μας ενισχύθηκε με τον ποσό των 5.457.853,48 ευρώ μετά την καταβολή αποζημίωσης λόγω της αναγκαστικής απαλωτρίωσης εκτάσεων του Δήμου για την διάνοιξη Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Ημιτού. Επιτρέψτε μου στη σημερινή ενημέρωση, όπως είπα, να αναφερθώ στις προσπάθειες που έγιναν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα αναφερθώ σε γεγονότα για τα οποία πρώτη φορά σήμερα ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Γεγονότα τα οποία είναι γνωστά μόνο σε ορισμένους υπαλλήλους του Δήμου και του ΑΟΑ, καθώς και στο λόγο για τον οποίο δεν κοινοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι η καταβολή του ποσού έγινε από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο σε έγγραφό του κοινοποίησε προς το Δήμο στις 3 Μαρτίου και το οποίο καταθέτω στα πρακτικά. Το έγγραφο λοιπόν αναφέρει ότι το ποσό αφορά κατατεθείς από το υπεχοδέ αποζημίωση και αποδίδεται στο Δήμο Παπάου Χολαργού δύναμη της υπαρίθμου 56/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
και του υπαρίθμου 553 κάθετος 2016 έγγραφο του υπομεδή. Συνήθως, σε μια περίπτωση αποζημίωσης λόγω απαλωτρίωσης, για την καταβολή του ποσού, αρκεί μόνο η αναγνωριστική απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς να είναι απαραίτητο κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο. Στη δική μας όμως περίπτωση, χωρίς το έγγραφο του υπομεδή, πρακτικά θα εισπράταμε λίγο λιγότερο από 700.000 ευρώ. Αντί λοιπόν των 5,5 εκατομμυρίων που εισπράξαμε, αν δεν μπαίναμε το έγγραφο από το υπομεδή το οποίο πήραμε, θα μας δίναν μόνο 700.000 ευρώ. Επειδή η διαφορά είναι εξαιρετικά μεγάλη, θα δώσω και τις διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, η δικαστική απόφαση αναγνώριζε τον Δήμο και τον ΑΟΑ δικαιούχους αποζημίωσης για τη συγκεκριμένη απαλωτρίωση. Η απόφαση εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2014, στις 30 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, κατόπιν κύριας παρέμβασης που κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2011 από το Δήμο Παπάγου Χολαργού και τον Δήμαρχο Βασίλειο Οξίδη σε αίτηση του ΑΟΑ προς το ελληνικό δημόσιο. Σε αυτό το σημείο οφείλω να τονίσω, όπως έκανα και δημοσίως με επιστολή μου, τη συμβολή του τέους Δημάρχου. Είναι βέβαιο ότι οι ενέργειές του οδήγησαν σε μια πολύτιμη για το Δήμο δικαστική απόφαση. Οι δικές μας ενέργειες συμπλήρωσαν τη δική του προσπάθεια και έδωσαν λύσεις και αίσιο τέλος σε κάτι που είχε ξεκινήσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του πριν πολλά χρόνια. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η απόφαση που είχαμε κερδίσει δεν αρκούσε μόνη της να φέρει τα 5,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Γιατί δυστυχώς κατά τη διαδικασία υλοποίησης της, όπως διαπίστωσε και ο τέος Δήμαρχος αλλά και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το Ταμείο αρνήθηκε να καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού. Και ο λόγος που αρνήθηκε ήταν ότι από τα 78 και κάτι στρέμματα που απαλωτριώθηκαν, διαπιστώθηκε πρόβλημα για τα 67 από αυτά. Το πρόβλημα ήταν ως προς τον τρόπο που περιγράφονταν στη δικαστική απόφαση. Δηλαδή, το 85% των απολωτριωμένων εκτάσεων παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν λοιπόν ότι η απόφαση που είχαμε κερδίσει και η οποία αναφερόταν σε κατανομή εκτάσεων μεταξύ ΑΟΑ και Δήμου δεν συνέδεε επαρκώς αυτή την κατανομή με τον πίνακα παρακατάθεσης. Να πω εδώ για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο πίνακας παρακατάθεσης μιας απαλωτρίωσης είναι ο πίνακας που χρησιμοποιεί το Ταμείο για να υπολογίσει το ποσό που πρέπει να καταβάλει στους δικαιούχους. Με λίγα λόγια, είχαμε κερδίσει ένα δικαστήριο και είχαμε στα χέρια μας μια απόφαση που μας αναγνώριζε δικαιούχους αποζημίωσης κάποιων στρεμάτων, γιατί η απόφαση πρέπει να ξέρετε ότι αναφέρεται σε εκτάσεις και όχι σε ποσά. Ποτέ οι αποφάσεις δεν λένε τόσα ποσά στον έναν, τόσα ποσά στον άλλον. Αλλά το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων δεν μπορούσε να προβεί στον υπολογισμό του ποσού που έπρεπε να μας καταβάλει. Γιατί η απόφαση, όπως ανέφερα, δεν συνέδεε επαρκώς τις εκτάσεις με τον πίνακα παρακατάθεσης απαλωτρίωσης. Για την επίλυση λοιπόν του θέματος, το Ταμείο παρέπεψε το Δήμο και τον ΑΟΑ στο υπομεδή και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων και Απαλωτριώσεων Δέλτα 12, η οποία είναι η υπηρεσία που συνέταξε τον πίνακα παρακατάθεσης. Αλλά επίσης είναι και η υπηρεσία, είναι ο καταθέτης της απαλωτρίωσης και γι' αυτό το λόγο ελέγχει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για κάθε ποσό που καταβάλει ως αποζημίωση. Κατόπιν αυτών, τον Ιούνιο του 2014, επί Δημαρχίας του κυρίου Ξίδη, ο Δήμος αιτήθηκε με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Δέλτα 12 την ταυτοποίηση των εκτάσεων, αλλά δυστυχώς έλαβε αρνητική απάντηση. Μία απάντηση την οποία καταθέτω και αυτή στα πρακτικά. Επισυνάπτω λοιπόν το σχέδιο της απάντησης, όπου αναφέρει, η απάντηση της Δέλτα 12 αναφέρει, υπάρχουν εκ παραδρομής σφάλματα περιγραφής στην απόφαση αναγνώρισης και απαιτείται διόρθωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η απάντηση ήταν ιδιαίτερως αρνητική για το Δήμο μας. Αντί να δώσει μία λύση σε ένα πρόβλημα, το περιέπλεκε ακόμα περισσότερο για εμάς. Το πρόβλημα αφορούσε την τεχνική περιγραφή των εκτάσεων και η διόρθωση της δικαστικής απόφασης που θα λάμβανε υπόψη τις εκτενείς αλλαγές στην τεχνική περιγραφή δεν ήταν πρακτικά εφικτή. Μία απόφαση διορθώνεται όταν έχει γραμμένο ένα λάθος όνομα, όταν έχει γραμμένο λάθος μία έκταση. Το να συμπληρώσει και να δώσει λύσεις σε τεχνικές περιγραφές κινδυνεύαμε να μην πετύχουμε τη διόρθωσή της.
Υπήρχε λοιπόν ο κίνδυνος ακύρωσης της απόφασης και να μας υποχρεώνουν να πάμε σε μια νέα εκδίκαση, που φυσικά ήταν κάτι το οποίο όλοι μας απευχόμασταν. Προσωπικά, με το που ανέλαβα τη διοίκηση του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2014 και έλαβα γνώση της κατάστασης, συναντήθηκα στο Δημαρχείο με τον Γενικό Διευθυντή του ΑΟΑ, με τον Δικηγόρο και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΑΟΑ, με την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, την Νομική και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και συζητήσαμε το κοινό μας πρόβλημα. Ακολούθησε επίσκεψή μου και συνάντησή μου με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τη Διευθύντρια Απαλωτριώσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την οποία ενημερώθηκα εκτενέστερα για το θέμα και ειδικότερα για το ποσό που θα μπορούσε να καταβληθεί αν δεν λυνόταν το πρόβλημα. Δυστυχώς, όπως σας είπα, οι εκτάσεις που αναφέρονταν στην απόφαση και για τις οποίες δεν υπήρχε πρόβλημα ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι και αντιστοιχούσε στην καταβολή ενός ποσού περίπου 700.000. Συγκεκριμένα, μπορούσαμε να πάρουμε μόνο 697.939,25 ευρώ σαν αποζημίωση, αντί φυσικά του μεγάλου ποσού το οποίο πήραμε, περίπου 5,5 εκατομμύρια. Ο ΔΕ ΑΟΑ μπορούσε να εισπράξει το ποσό των 68.000 περίπου, αντί του 1.122.000 που εισέπραξε τελικά. Δεδομένης της κρισιμότητας κατάστασης, συναντήθηκα προσωπικώς με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων και Απαλωτριώσεων ΔΕΛΤΑ 12 του ΥΠΟΜΕΔΗ και του ζήτησα να επιληφθεί διεξοδικότερα του θέματος. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν υπήρχε τρόπος για τις δικαστικές οδού να επιβάλλουμε στο ΥΠΟΜΕΔΗ να παρέχει βοήθεια. Το πρόβλημα ήταν ιδιάζουσας μορφής και φυσικά η υπηρεσία δεν είχε κανένα λόγο, εφόσον δεν της το επέβαλε ο νόμος, να βοηθήσει το Δήμο να εισπράξει τα χρήματα. Σε ένα κλίμα καλής θέλησης, μου δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Διευθυντή ότι θα εξέταζε το θέμα με μεγαλύτερη προσοχή. Αν κατόπιν ελέγχου διαπιστωνόταν ότι το πρόβλημα στην δικαστική απόφαση αφορούσε μόνο την τεχνική περιγραφή των εκτάσεων, τότε η υπηρεσία ήταν πρόθυμη να προχωρήσει στην ετούμενη ταυτοποίηση χωρίς να χρειάζεται διόρθωση από το δικαστήριο. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να πω ότι καταφέραμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Υποβάλαμε το ίδιο ερώτημα σε μια υπηρεσία του κράτους, ζητώντας να το αντιμετωπίσουν με διαφορετική προσέγγιση και να δώσουν κατόπιν ελέγχων φυσικά μια τελείως διαφορετική απάντηση από αυτή που είχαν δώσει. Η πρώτη απάντηση παρέπεμπε σε ένα νέο δικαστήριο με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπαγόταν, ενώ η δεύτερη απάντηση έλυνε αυτομάτως το πρόβλημα με ένα έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΗ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όπως ακριβώς και έγινε. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προηγήθηκαν πάρα πολλές συναντήσεις με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΗ, κατά τις οποίες ελέγχθησαν όλες οι εκτάσεις με αντιπαραβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων, ώρες και ημέρες εξαντλητικής δουλειάς. Συντάχθηκε ύστερα από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο, συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας μία άκρως αναλυτική 12-σέλιδη τεχνική έκθεση, η οποία αντιστοιχούσε τις εκτάσεις που αναφερόταν στην απόφαση με αυτές του πίνακα παρακατάθεσης. Είναι το σχετικό 4 το οποίο έχω δώσει στα πρακτικά. Παράλληλα, ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο και ενημερώναμε για την πρόοδο της υπόθεσης μετά από κάθε συνάντηση που είχαμε με το ΥΠΟΜΕΔΗ. Και επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές που επιμείναμε και πετύχαμε να υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των διευθυντών των δύο αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να συζητείται και να λύνεται η κάθε αμφιβολία. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι εύκολο να φαίνεις σε επικοινωνία και σε επαφή διευθυντές διαφορετικών υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ βεβαίως να προσθέσω ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες και οι έλεγχοι, οι οποίοι διήρκησαν σχεδόν ένα χρόνο, ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2015, πριν καταθέσουμε επίσημως το σχετικό έγγραφο. Ακόμα περισσότερο, όταν στις 9 Νοεμβρίου του 2015 καταθέσαμε την αίτηση, την οποία επισυνάδω στα πρακτικά μαζί με την απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΗ, είχαμε ήδη εξασφαλίσει ότι το ΥΠΟΜΕΔΗ θα απαντούσε θετικά και είχαμε ήδη εξασφαλίσει ότι το Ταμείο θα δεχόταν αυτή την απάντηση και θα του αρκούσε για την καταβολή των 5,5 εκατομμυρίων. Επιλέξαμε λοιπόν να κινηθούμε μεθοδικά, διακριτικά, για το λόγο ότι δεν θέλαμε να διακινδυνεύσουμε επισήμως μία δεύτερη αρνητική απάντηση. Ήδη με την πρώτη απάντησή του το ΥΠΟΜΕΔΗ,
το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, θεωρούσε ότι η υπόθεσή μας είναι ιδιαίτερα προβληματική. Δεν σας κρύβω ότι στην πρώτη συνάντηση που έκανα μαζί τους, μου είπαν ότι έχετε τεράστιο πρόβλημα, πρέπει να πάτε σε μια νέα απόφαση. Το ποσό που προσπαθούσαμε να εισπράξουμε ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και από τη στιγμή που νομικά ήμασταν σε μια δυσχερή θέση στη συγκεκριμένη κατάσταση, η οποιαδήποτε κοινοποίηση του προβλήματος πιθανόν να δυσκόλευε περισσότερο την κατάσταση και να μην είχαμε το αίσιο τέλος που έχουμε σήμερα. Και αυτός βεβαίως είναι ο λόγος που δεν δόθηκε καθόλου δημοσιότητα στο θέμα. Πάντως πρέπει να πω, να τονίσω, ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελικά νομίζω ότι δικαιωθήκαμε για τον τρόπο που χειριστήκαμε την υπόθεση. Μια δύσκολη υπόθεση που σήμερα μαθαίνετε εσείς και οι δημότες τι ακριβώς έχει γίνει. Μια υπόθεση η οποία εκκρεμούσε από τον Ιανουάριο 2014 και είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό. Επίσης, σχετικά με τις ενέργειες που έκανε και θα κάνει ο Δήμος ως προς τη διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω της συγκεκριμένης απαλωτρίωσης, πρέπει να σας πω ότι εκκρεμεί η υπόθεση μιας ακόμα έκτασης 4 στρεμάτων περίπου. Το υπομεδή έχει αποφανθεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει σε ζώνη με υπόχρεο αποζημίωση στο ελληνικό δημόσιο. Πράγματι, η εν λόγω έκταση συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικαστική απόφαση μεταξύ των αποζημιωμένων, παρόλα αυτά δεν ανήκει σε ζώνη αποζημίωσης. Δεν σας κρύβω μάλιστα ότι αυτό που μας ανησύχησε και μας καθυστέρησε ιδιαίτερα, γιατί ήταν το μόνο πρόβλημα που δεν είχε να κάνει με την τεχνική περιγραφή. Ωστόσο, σκοπεύουμε με την ίδια προσοχή και μεθοδικότητα να εξετάσουμε περαιτέρω και αυτό το θέμα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη σύντομη ενημέρωση για ένα τόσο πολύ σημαντικό και σπουδαίο πράγμα και για να ενημερώσουμε ακριβώς για τις ενέργειες που έκανε η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή σε συνέχεια των ενεργειών της προηγούμενης, θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον τέος Δήμαρχο Βασίλη Οξίδη, γιατί ήταν αυτός ο οποίος μας έφερε μία απόφαση που μπορεί μεν να είχε προβλήματα ως προς την υλοποίηση, αλλά είναι βέβαιο ότι αν δεν είχαμε αυτή την απόφαση δεν θα είχαμε απολύτως τίποτα. Τίποτα να επιλύσουμε εμείς και φυσικά τίποτα να εισπράξουμε. Με το ίδιο σκεπτικό όμως, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει περαστεί ούτε στις επιστολές οι οποίες έχουν κινηθεί δεξιά και αριστερά, ούτε στα site τα τοπικά, ούτε από κανένα σας. Με το ίδιο λοιπόν σκεπτικό, εξίσου πολλά οφείλονται στην τεχνική και στην νομική υπηρεσία του Δήμου, καθώς βεβαίως και στους συνεργάτες μου. Κατάφεραν να λύσουν ένα γρίφο, μία υπόθεση με βαθμό δυσκολίας που δεν είχε ξανά αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, ακόμα και για τα δεδομένα των αρμόδιων διευθύνσεων του Ταμείου και του Υπομεδή, όπως μου δήλωσαν προσωπικώς οι διευθυντές τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΑΟΑ για τη συνεργασία του στην επίλυση του κοινού μας προβλήματος. Αν και μπορεί να υπάρχουν αρκετά πράγματα για τα οποία έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα με τον ΑΟΑ και συχνά βρισκόμαστε στα δικαστήρια, στη συγκεκριμένη υπόθεση ήμασταν μαζί, απόλυτα συντονισμένοι, και παρόλο που την πρωτοβουλία των ενεργειών σε αυτή την περίπτωση τρίχε ξεκάθαρα ο Δήμος, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και για το κλίμα θετικής συνέργειας που υπήρχε μεταξύ μας. Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η ενημέρωση η οποία ήθελα να κάνω. Ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι ή κάποιοι δημότες που μπορεί να μην είχαν διαβάσει την ημερήσια διάταξη να δουν ακριβώς το θέμα, να νομίζαν ότι σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς και τι θα κάνουμε με τα χρήματα. Αυτό δεν αφορά τη σημερινή συνεδρίαση βεβαίως. Στη σημερινή συνεδρίαση αναφέρθηκα, όπως είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο, μόνο στο ιστορικό των ενεργειών για την ίσπραξη του ποσού, και είναι γεγονός νομίζω ότι ορθώς αισθανόμαστε περήφανοι και εμείς και η προηγούμενη διοίκηση. Είναι ξεκάθαρο ότι σε κάποια συνεδρίαση που θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού θα συζητήσουμε για το θέμα των χρημάτων ως προς την αξιοποίησή τους. Έχω ακούσει ήδη πάρα πολλές προτάσεις και επεξεργάζομαι και εγώ και οι συνεργάτες μου. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επισημάνω έναν κίνδυνο που υπάρχει σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται αυτές τις μέρες. Το έθεσε πριν και ο κύριος Κουτάκης. Κινδυνεύουμε νομίζω να μετατρέψουμε το θετικό γεγονός της ίσπραξης των 5,5 εκατομμυρίων σε μια τεράστια δοκιμασία για την ενότητα του Δήμου μας.
για να μην πω τη μεγαλύτερη που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Κάποιοι μιλάνε για διαζύγια, για περιουσίες, λες και τα χρήματα είναι δικά μου ή δικά σας. Εκεί νομίζω καταλήγουμε. Το έχω πει πολλές φορές και θα το πω και άλλη μια φορά, ότι για εμένα, όπως το έλεγα και προεκλογικά, ο Παπάγος και ο Χολαργός δεν είναι δύο πόλεις που έχουν απλά μία διοίκηση. Αυτό για εμάς είναι μία λάθος οπτική, η οποία μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Την ιδιαιτερότητα που έχουν οι δύο πρώην Δήμοι τη δεχόμαστε, τη σεβόμαστε, είμαστε περήφανοι που υπάρχει, αλλά προσέξτε, σε καμία περίπτωση δεν την εκμεταλλευόμαστε. Δεν περιμένω φυσικά ο Παπαγιώτης να αισθανθεί Χολαριώτης, ούτε το περιμένω, ούτε το εύχομαι, ούτε το ανάποδο. Ελπίζω όμως ότι με τον καιρό, και προσπαθώ όντας στη διοίκηση αυτού του Δήμου, να μάθει να βλέπει τα θετικά της Ένωσης. Να μάθει ότι η Ένωση είναι κάτι που τον έκανε πιο δυνατό και όχι σαν κάτι που του στερεί προνόμια. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι λέμε και στο τι κάνουμε. Ο διχασμός είναι σίγουρο ότι δεν θα ωφελήσει πάνω απ' όλα τους δημότες μας. Είναι ξεκάθαρο, είμαστε ένας Δήμος, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο εκεί που υπάρχει ανάγκη και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις συνθήκες οι οποίες έχουν γίνει. Εγώ μαζεύω τις προτάσεις από τους συνεργάτες μου. Είμαι σίγουρος ότι όταν θα έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα υπάρχει ένα κείμενο, γιατί ξέρετε και 5,5 εκατομμύρια δεν είναι εύκολο να δαπανηθούν σε 6 μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπότε είναι σίγουρο ότι και η αναμόρφωση που θα κάνουμε θα διορθωθεί στον επόμενο προϋπολογισμό, ενδεχομένως θα διορθωθεί και στον επόμενο προϋπολογισμό. Είναι χρήματα τα οποία δίνουν μια άλλη δυναμική στο Δήμο μας, δίνουν έναν άλλο αέρα και είναι σίγουρο ότι θα αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο για το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Να δούμε ποιοι εκ των συναδέλφων θέλουν να ρωτήσουν και ποιοι εκ των συναδέλφων θέλουν να μιλήσουν στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ενημέρωση είναι, αλλά κοιτάξτε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ενημέρωση είναι, αλλά στην έξω. Επίσης, παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι ενημέρωση, αλλά επειδή έχει αχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι θέμα. Ήτι μπορούν να γίνουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ομιλώ. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Μιλήστε έξω όποιος θέλει. Παρακαλώ, κύριε, ακούστε κάτι. Υπάρχει κακή συνήθεια να μιλάτε όταν μιλούν άλλοι ομιλητές. Σας παρακαλώ θερμά. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ταράτσα, άλλους χώρους. Πηγαίνετε έξω να μιλήσετε. Στην αίθουσα αυτή θέλω να είστε ήσυχοι. Να παρακολουθείτε και να σέβεστε όχι εμένα ή τον Δήμαρχο, του συναδέλφου σας. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επειδή το θέμα έχει εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει εξής διαδικασία. Ερωτήσεις και παρακαλώ στους συναδέλφους αν έχουν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο να τις απευθύνουν, να κρατήσουμε κατάλογο και στη συνέχεια αν υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι θέλουν να ομιλήσουν. Επί του θέματος. Να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς, ποιοι θέλουν να ρωτήσουν. Ποιοι. Ο κύριος Κεχρής. Ο κύριος Κουτάκης. Κυρία Πολυκαλά. Ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Σκουτέρης. Ομιλητές, ποιοι θέλουν να μιλήσουν στη συνέχεια. Θέλουν να μιλήσουν. Για να κλείσουμε τον κατάλογο. Θέλουν να μιλήσουν ο κύριος Στίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος και η κυρία Πολυκαλά. Κλείσαμε και αυτόν τον κατάλογο. Ερώτηση προηγείται. Και ο κύριος Αποστολόπουλος, βέβαια. Ερώτηση, ξεκινάμε με. Με τον κύριο Κεχρή. Στην απαντητική του επιστολή, ο κύριος Ξύδης, ο πρώην δήμαρχος, απέναντι στον κύριο Τίγκα, ανέφερε για το σκοπό της απαλωτρίωσης, το σκοπό του ποσού της απαλωτρίωσης και είπε συγκεκριμένα ότι προτάσεις του κύριου Τίγκα δεν συνάδουν με αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, αν το έχει ψάξει, σύμφωνα με νομική υπηρεσία, τελικά ποιος είναι ο σκοπός της απαλωτρίωσης, ποιος είναι ο σκοπός της εκποίησης. Δηλαδή, σύμφωνα με τον... Ερώτηση ο κύριος Τίγκας, ερώτηση. Όχι, δεν έχει ερώτηση. Μετά ποιος είναι... Μετά είναι ο κύριος Κουτάκης.
Όχι επικεφαλή. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πω. Κύριε Ρεμούρδο. Στα προηγούμενα που αναφέρθηκα. Σε όλο το κύριο Πουδάκη. Και ευχαριστώ στο Δήμαρχο. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρεμούρδο. Και θα δώσουμε το λόγο σε εσάς μετά. Κλείστε παρακαλώ. Κύριε Ρεμούρδο, παρακαλώ. Δύο ερωτήματα ήθελα να κάνω. Το πρώτο έχει να κάνει. Και δεν το κατάλαβα, γι' αυτό ρωτάω. Είπε κάτι στο τέλος ο Δήμαρχος ότι έχει ακόμα σε εκκρεμότητα να δούμε κτλ. Αν έχει κάτι να μας πει παραπάνω, δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Κάποια στρέμματα δεν το άκουσα, δεν το κατάλαβα. Και ένα δεύτερο που ήθελα να. Όχι, όχι, άκουγα. Όχι, όχι, δεν μιλάει, το ακούσαμε και δυο. Και λέγαμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, και δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι. Τελικά με αυτά που μας ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Δήμαρχος και τα οποία επί τόσους μήνες εμείς δεν έπρεπε να ξέρουμε τίποτα, έτσι. Και αυτό αφορά και τον ίδιο, αφορά και τον προηγούμενο Δήμαρχο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έπρεπε να ξέρει τίποτα κατά τη γνώμη του. Αυτό είναι το ερώτημα και... Γιατί το ίδιο δεν έπρεπε να ξέρουμε και γι' αυτό που πάμε στα δικαστήρια τώρα και είμαστε. Έτσι, δεν έπρεπε να ξέρουμε πάλι. Λοιπόν, και εννοεί ότι είχε πρόβλημα τελικά η απόφαση που κατά τα άλλα είχε κερδίσει ο κύριος Ξίδης και μετά από 15 χρόνια δεν έχουμε αποζημιωθεί για αυτή την απαλωτρίωση. Τότε που είναι ο δρόμος. Από την απαλωτρίωση, λέω. Έγινε μια απαλωτρίωση, ο Δήμος έπρεπε να αποζημιωθεί. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Έφταιγε, λέω, η απόφαση, άρα ρίχνεται ευθύνη στο γύρο Δήμαρχο τον προηγούμενο, πώς χειρίστηκε την υπόθεση, αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστούμε. Κυρία Πολυκαλά. Ευχαριστήκατε. Έπεται ο κύριος Κουτάκης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που μου δίνει πάλι βήμα να πω. Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά παρεξηγούνται. Υπήρξα από τους ανθρώπους που προσπάθησε για τη συνένωση των δύο κοινοτήτων σαν αντιδήμαρχος. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι κάποιο μέρος, αν όχι όλο το ποσό, θα πρέπει να αποδοθεί και στους ανθρώπους αυτούς που χάσαν την ησυχία τους, που ενδεχομένως υποβίβασαν την περιουσία τους, υποβιβάστηκε η περιουσία τους λόγω της Αττικής Οδού, και οι οποίοι, και γι' αυτό ανέφερα και σαν έμπρακτο παράδειγμα το ηχοπέτασμα πάνω στη Ζησιμοπούλου. Διότι αν θα πάτε να καθίσετε εκεί, αυτοί που είχαν την απόλυτη ησυχία ξαφνικά δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Είναι κάτι το ελάχιστο που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, στον οποίο την πλάτη πήραμε τα 5,5 εκατομμύρια. Γιατί αν δεν περνούσε ο δρόμος από εκεί, από τα σπίτια τους δίπλα, δεν θα παίρναμε και εμείς τα 5,5 εκατομμύρια ενδεχομένως. Αυτό ήταν ένα θέμα που θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και ένα δεύτερο, επειδή κυκλοφορούν και πολλές προτάσεις και πολλές επιστολές που λένε για κοινοφελή έργα και κοινοφελή σκοπούς, και ήθελα να διευκρινίσω ότι οι απολωτριώσεις που γίνονται, είτε εμείς τις κάνουμε τις απολωτριώσεις σε δήμος, είτε άλλοι απολωτριώνουν από εμάς, τα λεφτά αυτά πρέπει να ξαναμπούν σε έργα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το ξέρουμε. Νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, Δήμαρχε. Δεν μπορούμε ούτε σε κοινωνική μέρημνα να το κάνουμε, ούτε σε ψυχαγωγία, ούτε σε τίποτα άλλο. Πρέπει να επενδυθούν σε θέματα του Δήμου. Ευχαριστώ. Κύριε Σκουτέρη, ευχαριστούμε. Κύριε Σκουτέρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Όπως είπε ο κύριος Ρεμούνδος προηγουμένως, η απαλωτρίωση, δεν είπε τη χρονολογία, έγινε το 97. Από το 1997 μέχρι σήμερα έχουν περάσει κάμποσα χρόνια. Το 2001, από ό,τι μπόρεσα να μάθω, προσπάθησα να βρω αυτή την 56 απόφαση, αλλά δεν μπόρεσα στο Δήμο να τη δω, έμαθα κατά άλλον τρόπο, πήγα στο πρωτοδικείο. Έτυχε να την εντοπίσω. Διαβάζοντάς την, είδα ότι το 2001 καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδος. Δεν θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί δεν θα είμαι και σε θέση να μας απαντήσει. Από το 2 δεν μπορεί να γνωρίζει. Εκ των πραγμάτων, όταν καθορίζεται μια τιμή μονάδος, αμέσως, σε εισαγωγικά, ένα χρόνο, δύο, τρία, γίνεται η αναγνώριση του δικαιούχου. Γιατί λοιπόν από το 2001 η προηγούμενη αρχή πια ήτανε,
περάσανε κάπου 11 χρόνια να αναγνωριστεί κυρίως αναγνώριση δικαιούχου του Δήμου της αποζημιώσεως. Το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα που προφανώς θα μας απαντήσουν οι σύμβουλοι του Παπάου. Το δεύτερο ερωτηματάκι είναι, όταν βγαίνει μια αρνητική απάντηση από το δημόσιο και λέει η ΔΕΛΤΑ 12 διεύθυνση, όπως την είπατε, η διεύθυνση απορροτριώσεων, για να ακυρωθεί το πρώτο έγγραφο, μετά από 10 μήνες 12, μάλλον ήταν εκ παραδρομής δομένο. Δεν αφισβητώ τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Η ερώτηση τελειώνει. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν τόκους υπερημερίας ενός έτους, διότι οφείλεται σε υπετιότητα του δημοσίου η τελικά καταβολή. Ευχαριστώ. Με τον κύριο Σκουτέρη, να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Πρώτα απ' όλα θα περίμενα λίγο και οι συνάδελφοι να ξεκινήσουν οι περισσότεροι λέγοντας ένα ευχαριστώ στην προηγούμενη διοίκηση, ένα ευχαριστώ στην τωρινή διοίκηση για όλα αυτά τα οποία κάνανε, αλλά από ό,τι βλέπω, εντάξει κύριε Ρεμούντο, είναι απόψη σας, δεν πειράζει, είναι απόψη σας, μην είστε τόσο μικρόψυχος, πείτε και ένα ευχαριστώ, μην είστε μικρόψυχος, δεν έγινε κάτι, πείτε στις υπηρεσίες τουλάχιστον, μην πείτε στον Δήμαρχο, πείτε στις υπηρεσίες που είναι μαζί σας, πείτε στις υπηρεσίες. Λοιπόν, έτσι είναι δυστυχώς όμως. Δυστυχώς, ξέρετε, να σας πω την αλήθεια, κάποιοι δεν χαρήκανε, να σας πω την αλήθεια. Κάποιοι δεν χαρήκανε που πήραμε τα χρήματα, γιατί είχαν ποντάρει στο προεκλογικά στο 19 να λένε δεν κατάφερε να εισπράξει τα χρήματα. Και το κάποιοι δεν είναι λίγοι και δεν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο. Για πέστε, είναι και στην κοινωνία. Ξέρετε, κύριε Δημαρχέ. Είναι και στην κοινωνία. Για πέστε. Μπορεί να μας διακόπτει όποιος θέλει, κύριε Πρόεδρε, εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν θέλουν να διακόπτω, εγώ προσπαθώ να μην διακόπτω πάντα. Νομίζω πως όχι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, δίνω. Ανέφερε εσά, κύριε Τίκα. Γιατί. Κύριε Δημαρχέ. Πείτε να ευχαριστώ εσεί πρώτα. Πείτε να ευχαριστώ εσεί πρώτα και μετά θα τα πούμε μαζί. Περιμένετε λοιπόν, μην βιάζετε. Παρακαλώ. Για το θέμα που ανέφερε ο κύριος Κεχρής. Κύριε Κεχρή, εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει καμία απόφαση του πρώην Δήμου Παπάγου που να μιλάει για εκποίηση ακίνητης περιουσίας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν γνωρίζω κάτι. Οπότε σας απαντάω για αυτό το οποίο λέτε. Εγώ δεν ξέρω ότι πήρε απόφαση ο Δήμος Παπάγου να εκποιήσει κάποιο κομμάτι και τα χρήματα να τα πάει για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ ξέρω ότι έγινε μία απαλωτρίωση. Τώρα, αν εσείς θέλετε. Όχι, κάτι άλλο. Θέλω, απλά δεν. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Στο κείμενο του. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι απαλωτρίωση. Όταν είναι απαλωτρίωση. Μιλάει για σκοπό εκποίησης. Όταν είναι αναγκαστική απαλωτρίωση, παίρνεις τα χρήματά σου και τα βάζεις στο ταμείο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν είναι αναγκαστική απαλωτρίωση του δημοσίου, παίρνεις τα χρήματα και τα βάζεις στο ταμείο σου και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Και εγώ αυτό αντιλαμβανόμουν. Άρα δεν είναι εκποίηση. Λύστε τα μικρόφωνα. Άρα δεν είναι. Είπα εγώ για εκποίηση, κύριε Τίκα. Όχι, λέω. Λέω ίσα ίσα επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει κάποιος να μας το πει, εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει απόφαση του Παπάγου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά λοιπόν, και μόνο μένω. Μήπως διαιρεστικά το λέω. Μένω. Δεν κάνουμε διάλογο, κλείστε το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Μπορεί ο Δήμαρχος να δώσει μια απάντηση. Ο πρώην Δήμαρχος. Συνεχίζουμε. Το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό που έθιξε η κυρία πολύ καλά και ο κύριος Ρεμούνδος. Που οι περισσότεροι το περάσανε σαν να μην συνέβη τίποτα. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ρεμούνδο, ο προηγούμενος Δήμαρχος σας είχε ενημερώσει για δικαστική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε βγάλει μια ανακοίνωση 31 Ιανουαρίου και έλεγε ότι κερδίσαμε αυτή την απόφαση. Αν δεν το ξέρετε, τι να σας πω. Αλλά ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος και τότε, νομίζω. Μπορεί. Άρα είχε βγάλει ανακοίνωση. Λοιπόν, δεύτερον, είχα δεχτεί από τότε που έγινα Δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, είχα δεχτεί ερώτηση, νομίζω, τον κύριο Τίγκα ή από κάποιον άλλο και είχα απαντήσει κάποτε ότι χειριζόμαστε τα θέματα. Ήμουνα. Με κάθε λεπτομέρεια σας είπα τι έγινε. Στην αρχή φαινόταν ότι τα χρήματα θα είναι περίπου 5.900-5.850 και τελικά πήραμε 5.457. Μας κόψαν ένα κομμάτι, τεσσάρων στρεμμάτων, ακριβώς γιατί το υπομεδή ανακάλυψε ότι αυτά τα στρέμματα ανήκουν σε μια ζώνη αυτοαπαλωτρίωσης. Έτσι,
Εκκρεμεί λοιπόν αυτή η υπόθεση των τεσσάρων στρεμάτων. Το υπομεδί, ψάχνοντας περισσότερο την υπόθεση μόλις τους πήγαμε τα χαρτιά, το υπομεδί έχει αποφανθεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν ανήκει σε ζώνη με υπόχρεμο αποζημίωση στο ελληνικό δημόσιο. Είναι μια ζώνη η οποία πρέπει να, να γίνει αυτοαπαλωτρίωση. Οπότε λένε ότι δεν πρέπει να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε. Ότι πώς μπορούσαμε να τους πείσουμε να μην ζητήσουν μια καινούργια δικαστική απόφαση για αυτή τη ζώνη των τεσσάρων στρεμάτων. Αυτό βεβαίως, επειδή υπάρχει δικαστική απόφαση, μας την αναγνωρίζει. Υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει ότι εμείς είμαστε δικαιούχοι. Άρα το θέμα δεν το σταματάμε εδώ. Μπορεί να έχουμε λίγες πιθανότητες. Αλλά το θέμα θα το ψάξουμε και θα το εξετάσουμε όσο πιο καλά και όσο πιο μεθυδικά μπορούμε. Λοιπόν, για τέτοια προβλήματα που σας ανέφερα, μπορούσε να υπάρχει ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει, κάθε αποτέλεσμα δικαιώνει τις ενέργειές σου. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Για το θέμα που ανέφερε ο κύριος Κουτάκης. Κύριε Κουτάκη, ας δούμε πρώτα απ' όλα τι θα προτείνουμε εμείς στην αναμόρφωση και μετά θα κριθούμε και θα ακούσουμε αν αυτά που λέμε αδικούμε κάποιον, να δούμε τις ανάγκες του χώρου που έχει όλος ο Δήμος, να δούμε τι θα προτείνουμε και τότε θα μας κρίνετε όλοι. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Να περάσουμε στους ομιλητές με πρώτο τον κύριο Τίγκα. Κύριε Τίγκα, ξεκινήστε. Καταρχήν, θα ήθελα να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η απόφαση αυτή οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών της τελευταίας Δημοτικής Αρχής του Παπάγου. Όπου εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε και ένας άνθρωπος που έχει φύγει από κοντά μας, ο Κώστας Οσκολίδης, ο οποίος πραγματικά έπαιξε κέριο ρόλο. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή όντως αυτό το ζήτημα το οποίο κατόρθωσε η τελευταία Δημοτική Αρχή του Παπάγου να πείσει τη δικαιοσύνη και όλους τους φορείς που εμπλέκονταν ότι δικαιούτο ο τότε Δήμος Παπάγου να πάρει χρήματα από την απαλωτρίωση του δυτικού κλάδου της Περιφερειακής Ιμητού, κάποια στιγμή κόλλησε και έφτασε σε πολύ επικίνδυνο σημείο, διότι όταν είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος ότι... Και Δήμαρχε, καθίστε να σας πούμε τα μπράβο. Λοιπόν, πού πάτε τώρα, πάτε στο καλύτερο. Καταγράφετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι όταν φτάσαμε στο πιο κρίσιμο σημείο, διότι όταν, επαναλαμβάνω, είπε ο Δήμαρχος ότι υπήρχε περίπτωση να ξαναπάμε από την αρχή τη δικαστική διαδικασία, αντιλαμβάνεστε πού θα πήγαινε το ζήτημα. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια και στην παρούσα Δημοτική Αρχή, στις τεχνικές και νομικές υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες κατόρθωσαν και έπεισαν έναν καρεκλοκένταυρο μηχανισμό του κράτους που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να υφαρπάξει και τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά την πολύ κρίσιμη απόφαση και το πολύ σημαντικό και μεγάλο μέρος του ποσού που εισήλθε στα ταμεία του Δήμου μας. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, που θα το επαναλάβω όταν έρθει, να μην φτάσει στο σημείο να μάθουμε από την αναμόρφωση της προθέσης της Δημοτικής Αρχής, διότι η αναμόρφωση είναι ένα τεχνικό οικονομικό εργαλείο που υλοποιεί αποφάσεις. Να έρθει πρώτα-πρώτα ένα πρόγραμμα το τι πρόκειται να γίνει και κατά την άποψή μου, για να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική χολαργός παπάγος, παπάγος χολαργός ή σκέτο παπάγος, θα πρέπει να πάμε στα έργα και στα προβλήματα τα οποία από χρόνια καρκινοβατούν, όπως λόγου χάρη ένα έργο για το οποίο προχθές είδα στις 8 Απριλίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση για την μελέτη, είναι το καπί και πολυιατρείο του Παπάγου. Το έργο αυτό, το οποίο ξεκίνησε εδώ και τόσα χρόνια, πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να είναι στο πιο προχωρημένο σημείο. Θα έλεγα λοιπόν το πρώτο ποσό, το οποίο εκτιμούμε από τη γνώση των ειδικών ότι θα είναι περίπου 1 με 1.200, να δοθεί για την κατασκευή του καπί και του πολυιατρίου Παπάγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με τον κύριο Τίγκα. Ο κύριος Κεχρής. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στις προηγούμενες διοικήσεις για την επιτυχία τους, όπως και στην τεχνική και στην νομική υπηρεσία.
Ένα θέμα που έθεσε ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Ξίδης είναι το θέμα πού θα πάνε τα χρήματα. Έδωσε μια απάντηση ο δήμαρχος, η οποία με καλύπτει. Η μόνη μου αντιπαράθεσή μου με τον πρώην δήμαρχο επί προηγούμενης διοίκησης ήταν ότι αντιμετώπιζε τον ενιαίο Δήμο ως δύο διαφορετικές, δύο ισότιμες και ξεχωριστές κοινότητες. Το απαντούσα ότι ο Δήμος δεν είναι δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Δεν είναι δύο ανεξάρτητες κοινότητες, τις οποίες μάλιστα θα πρέπει να υπάρχει και ποσόστοση στην κατανομή των πόρων. Κατά μένα ο Δήμος είναι ενιαίος. Και όταν λέμε ενιαίος, τον αντιμετωπίζουν σαν ενιαία οντότητα, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα ανάλογα με τη σοβαρότητά του και όχι ανάλογα με τη γεωγραφία του. Από εκεί και πέρα υπόθηκαν κάποια ωραία επιχειρήματα περί γάμου. Περί γαμπρού, ο οποίος δεν μπορεί να απαιτήσει τίποτα για το τι συμβαίνει πριν το γάμο. Ξεχάστε το ποσό εκποίησης. Θα σας θέσω ένα υποθετικό ερώτημα. Αποφασίζει αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε. Πάλι πεταχτήκατε. Ποια είναι αυτή η κυρία που πετάχθηκε? Συνεχίστε, κύριε Γεχρή. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είδατε, έχασα τον νουμό τη σκέψη μου. Λοιπόν, ας πούμε, ναι. Σε ευχαριστώ, Θανάση. Λοιπόν, ας πούμε ότι παίρνει απόφαση και μας υποχρεώνει να αποκαταστήσουμε τη ζημιά στην Κύπρο. Λοιπόν, απένταξη, όπως το είπε ο... Θα πρέπει λοιπόν να ξοδεύσουμε 1 με 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά οφείλεται σε σφάλματα που έκανε η προηγούμενη διοίκηση, ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Παπάγου. Το ποσό αυτό θα το πληρώσουν μόνο οι δημότες του Παπάγου ή το κοινό ενιαίο ταμείο? Η απάντηση είναι σαφής. Θα το πληρώσει το ενιαίο ταμείο. Όλοι οι δημότες και όλοι οι κάτοικοι του ενιαίου Δήμου. Κύριε, είμαστε ενιαίος Δήμος. Και πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα. Ο πρώην δήμαρχος έδεσε ένα θέμα στο οποίο πρέπει να το διερευνήσουμε νομικά. Είπε συγκεκριμένα, για την αξιοποίηση διάθεση του ποσού των 5 εκατομμύριων ευρώ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3463-2006. Στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου ορίζεται τη λέξη ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το προϊόν της εκποίησης, συμβαρένεση επομένως και της απαλωτρίωσης, αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Και με αυτόν τον τρόπο αποκλείει την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλει λίγο ψάξιμο. Από εκεί και πέρα, νομικά δεν ξέρω πώς στέκει αυτή η παρέμβαση του πρώην δημάρχου. Ηθικά όμως έχει ένα θέμα. Για ποιο λόγο αποζημιωθήκαμε? Κατ' εμέ, ο πρώην ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων έχασε μία έκταση. Υπήρχε κάποια ζημιά, κάποια βλάβη. Ποια ήταν η ζημιά του? Ποια ήταν η βλάβη που έχει υποστεί ο ιδιοκτήτης αυτών των εκτάσεων, ο πρώην Δήμος Παπάγου και τώρα ο ενιαίος Δήμος Παπάγου Χολαργού? Σίγουρα δεν είναι η αδυναμία του να παράγει, να δημιουργήσει δομές που θα το αυξήσουν τα έσοδα. Δεν μπορεί. Αυτές οι περιοχές ήταν βασικές εκτάσεις. Δεν μπορούσε ο ιδιοκτήτης αυτές τις εκτάσεις να χτίσει οτιδήποτε. Δεν μπορούσε να φτιάξει μια καφετέρια για να έχει έσοδα. Δεν μπορούσε να φτιάξει ένα πνευματικό κέντρο που να λειτουργήσει σαν δομή πολιτισμού, παύλα. Άρα δεν έχει ζημιά και διαφυγόντα κέρδη από αυτή την παρέμβαση της απαλωτρίωσης. Η ζημιά που μπορεί να έχει πραγματικά είναι η υποβάθμιση του ευρύτερου οικοσυστήματος μέσα στο οποίο εντάσσεται το Δήμος. Εκεί ναι, υπάρχει ζημιά. Η Αττική Οδός υποβάθμισε οικολογικά και περιβαλλοντολογικά την περιοχή. Και όπως είπε ο κ. Κουτάκης, υποβάθμισε και τη ζωή κάποιων που βρίσκονται κοντά στην Αττική Οδό. Άρα, αν θέλουμε εμείς πραγματικά να ανταποκριθούμε ηθικά, δεν λέω νομικά, γιατί ίσως υποχρεωθούμε νομικά να ανταποκριθούμε, αλλά ηθικά να ανταποκριθούμε στο σκοπό της εκποίησης ή στο σκοπό της απαλωτρίωσης,
θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλουμε ως προτεραιότητά μας την βελτίωση του ευρύτερου οικοσυστήματος μέσα στο οποίο εντάσσεται ο Δήμαρχος και το οποίο υποβαθμίστηκε με την Αττική Οδό. Υπό αυτή την έννοια η αγορά πάνω σχάρι του μεγάλου του Αλέξανδρος, όπου όπως μας είπε ο πρώην Δήμαρχος και ο κ. Λαζαράτος πρώην... Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Γρή, παρακαλώ, ολοκληρώστε, κλείστε. Να πούμε μια φράση μόνο για να μην σας κουράζω. Αυτό λοιπόν, αυτή η αγορά θα μας δώσει έσοδα. Θα λειτουργήσει ως πνευματικό κέντρο, θα λειτουργήσει ως δομή πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά δεν θα αναβαθμίσει το ευρύτερο οικοσύστημα το οποίο έχει υποβαθμιστεί για την Αττική Οδό. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει νομικά να το ψάξουμε. Ηθικά θα πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα την αναβάθμιση του ευρύτερου οικοσυστήματος. Η πρόταση της δημοτικής αναγέννησης προεκλογικά και το δικό μου όραμα, απλά καταθέτω αυτή την πρόταση, η δημιουργία του μεγάλου πάρκου του Ηλισσού, είναι μια πρόταση που μπορεί να αναβαθμίσει το ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής μας και εντάσσεται σε αυτή την ηθική υποχρέωση αναβάθμισης του ευρύτερου οικοσυστήματος που η Αττική Οδός υποβάθμισε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τσικρικό, είναι επί της διαδικασίας. Ναι, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Είπαμε ότι από σήμερα ισχύει ο κανονισμός. Είμαστε τώρα και πόσα λεπτά και παρακολουθούμε το λόγο του κυρίου Κεχρή, ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο μέρος του εκτός θέματος. Διότι δεν συζητάμε, από όσο γνωρίζω εγώ, και το θέμα μας δεν είναι το πώς θα διατεθούν τα συγκεκριμένα χρήματα που πήραμε, αλλά το θέμα μας ήταν πολύ συγκεκριμένα ενημέρωση του Δημάρχου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή και πριν εγώ ζήτησα το λόγο σαν Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για ένα θέμα το οποίο ετέθηκε, δεν μου τον δώσατε, και για οικονομία της όλης διαδικασίας το σεβάστηκα. Σας παρακαλώ πολύ να αυτός ο κανόνας να ισχύει για όλους. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζήκα. Επειδή η διαδικασία επειδή αναφέρθηκε. Εντάξει, παρακαλώ, κλείστε. Όχι, εγώ δεν διευθύνω εδώ. Μα αναφέρθηκε ότι είμαι εκτός θέματος. Κλείστε, σας παρακαλώ. Κλείστε. Όχι. Μιλάμε για ενημέρωση του θέματος. Πρόεδρε. Κύριε Κεχρή, σας παρακαλώ, κλείστε. Γιατί τη ζητάμε, Πρόεδρε? Κύριε Κεχρή, συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Κλείστε, σας παρακαλώ. Στερείτε το λόγο από τον κύριο. Ευχαριστήστε, να πούμε. Κύριε Ζήκα, ξεκινήστε. Σας παρακαλώ. Σαν μικρά παιδιά, ξεκινήστε. Εγώ θα σεβαστώ το ότι το θέμα αφορά την ενημέρωση και ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και ότι η συζήτηση για τη διάθεση αυτού του ποσού θα ακολουθήσει σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρότι ήταν ένα από τα ερωτήματα που είχαμε θέσει στους αντιπάλους μας, τους πολιτικούς, στις τελευταίες εκλογές, τι πρόκειται να κάνουν με το ποσό αυτό. Εγώ θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές για αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι μια χαρακτηριστική διαδοχική προσπάθεια όλων των διοικήσεων που ενεργήσαν για αυτό το πράγμα, ξεκινώντας από τον πρώην Δήμαρχο Μπλαδένη, ο οποίος έκανε τις πρώτες ενέργειες για να κατοχυρωθεί ότι αυτή η έκταση δεν επιστρέφεται στον ΑΟΑ, αλλά παραμένει στο Δήμο Παπάγου, γιατί αν δεν είχε γίνει εκείνη η ενέργεια δεν θα ακολουθούσαν όλες οι επόμενες. Αν είχε επιστραφεί η έκταση στον ΑΟΑ, έτσι γράφει ο κύριος Ξίδης, τα δηλώνει. Διακόπτεται, παρακαλώ. Κύριε Ζήκα, λέει ότι αρνήθηκε την επιστροφή της έκτασης λόγω μη εφαρμογής του σχεδίου πόλης. Αυτό γράφει. Αν ο κύριος Δήμαρχος, ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Ξίδης, δεν ευσταθεί αυτό που λέει, το ανακαλώ. Λοιπόν, στη συνέχεια ο τέος Δήμαρχος, ο κύριος Ξίδης, για όλες τις ενέργειες που έκανε, και η σημερινή Δημοτική Αρχή για τις πρόσφατες ενέργειες, ώστε να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχή έκβαση και να έχει ο Δήμος μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ένα πολύ μεγάλο ποσό να το διαθέσει, και μάλιστα ειδικά σε αυτή την περίοδο που η χρηματοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι μειωμένη, τραγικά μειωμένη. Αυτό το ποσό πραγματικά δίνει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για να αξιοποιηθεί στην κάλυψη πολλών αναγκών που υπάρχουν. Θεωρώ ότι
Το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης συζήτησης και πιθανόν και εκπώνησης ειδικών μελετών για τη σκοπιμότητα της διάθεσης ή της επένδυσης σε κάποια πράγματα. Θεωρώ λάθος την προσέγγιση που δηλώνει η επιστολή του πρώην Δημάρχου. Θα συμφωνήσω με τον νυν Δήμαρχο ότι είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση. Αν θέλετε, παρότι ήμασταν από τις παρατάξεις η οποία αντιτάχθηκε στον Καλλικράτη και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ήταν ένας νόμος ο οποίος κατέλυε την αυτονομία των τοπικών κοινωνιών, παρόλα αυτά, όταν αποδέχεσαι τον Καλλικράτη, δηλαδή αποδέχεσαι όλη τη λογική και τον στηρίζεις, δεν μπορεί να έρχεσαι εκ των υστέρων και να θες να τον αναιρέσεις. Λοιπόν, είναι θέμα ανακολουθίας στη στάση σου. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, το να επιχειρηματολογείς πάλι με τη λογική την τοπικιστική είναι και αυτό λάθος. Έτσι. Απ' τη στιγμή που είμαστε ενιαίος δήμος και δεν προβλέπεται αυτό να αλλάξει, η όλη δεν προβλέπεται. Λοιπόν, ο γέγονε γέγονε δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση ή ευτυχώς. Λοιπόν, ο όλος σχεδιασμός πρέπει να είναι πάντοτε έχοντας συνολική θεώρηση των αναγκών της ενιαίας πόλης και όχι δύο πόλεων. Πρέπει να εκλείψει αυτή η προσέγγιση. Πρέπει όλοι οι σχεδιασμοί και όλη η θεώρηση των αναγκών της πόλης να γίνεται ενιαία για πάρα πολλούς λόγους, δεν θα τους εκθέσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία μελέτη και ενιαίο σύστημα και για την δημοτικά τέλη και για την αποκομιδή των απορριμμάτων, για όλα. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο το οποίο μπορεί να έχει διαφοροποίηση στο εσωτερικό του με διάφορα κριτήρια, αλλά η θεώρηση πρέπει να είναι πάντοτε ενιαία. Λοιπόν, και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τις διοικήσεις, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες των Δήμων, τις τεχνικές υπηρεσίες, τις νομικές υπηρεσίες, διαχρονικά, για τη συνεισφορά τους σε όλη αυτή την προσπάθεια την πολυετή. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. Κύριος Αποστολόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, επί της ουσίας του συγκεκριμένου θέματος οφείλω και εγώ να τοποθετηθώ, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, όταν θα έρθει το θέμα για την κατανομή ή για την ένταξη. Πρέπει να απονείμουμε τα εύση μας στις προηγούμενες διοικήσεις του προηγούμενου Δήμου Παπάγου και ιδιαίτερα θα πρέπει να απονείμουμε τα εύση μας και να συγχαρούμε τους εργαζόμενους στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και σε όποια άλλη υπηρεσία αναμίχθηκε στην επιτυχή έκβαση του αποτελέσματος. Να συγχαρούμε την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον κύριο Δήμαρχο. Και επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, που εγώ δεν την ξεχωρίζω ως παπάγου και χολαργού, θεωρώ ότι είμαστε πλέον μία πόλη, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, και συμφωνώ στα περισσότερα από αυτά που είπε. Ναι. Θα υπενθυμίσω μόνο τούτο. Επειδή συμμετείχα εξ αρχής στον πρώτο καλλικρατικό Δήμο ενοποίησης Παπάγου Χολαργού, προσήλθαμε τότε ως υποψήφοι με την παράταξη την τότε. Είπαμε αυτά που είπαμε, μιλήσαμε για ενότητα, ενοποίηση και ότι θα εργαστούμε γι' αυτό, δεν βάλαμε αστερίσκους σε όσα είπαμε στους πολίτες, δεν είπαμε ότι κουβαλάμε ο καθένας μας από διαφορετικά σημεία ορμόμενη την πρίκα μας, κριθήκαμε για αυτά που είπαμε, μας τίμησαν οι πολίτες και ήμασταν και θεωρούμε ευτυχείς όλοι μας για την αξιολόγηση και την επιτυχή, αν θέλετε, πορεία της μεταβίβασης από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη
γιατί ήμασταν η πρώτη δημοτική αρχή που εφαρμόσαμε το θερμικό πλαίσιο. Αυτά ήθελα να πω, να το θυμίσω σε όλους εδώ και σε όσους συμμετείχαν στην προηγούμενη δημοτική αρχή, και θα πρέπει να εργαζόμαστε όλοι για την ενότητα και όχι να εισάγουμε τέτοιες διαφοροποιήσεις για το πώς και γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ με τον κύριο Αποστολόπουλο. Κύριε Μουρδό. Θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός, μιας και το θέμα σχεδόν έχει λήξει. Πρώτον, εμείς θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση και της προηγούμενης δημοτικής αρχής, όπως και της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, αλλά και της σημερινής, και των εργαζόμενων φυσικά υποχρέωση, προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει εν τέλει αυτή την αποζημίωση που δικαιούται. Δεν θα μπω επί της ουσίας της υπόθεσης. Ξέρουμε γενικά ότι οι απαλωτριώσεις, και λόγω επαγγέλματος το ξέρω, είναι δύσκολες διαδικασίες, κρατάνε χρόνια, οι δικαιούχοι, έχουμε αγνώστους πολλές φορές, ιστορίες. Παρόλα αυτά, 20 χρόνια είναι ένα ικανοποιητικό, είναι ένα λογικό διάστημα που κάποιος έχει ξεμπλέξει. Δηλαδή, αν πηγαίνατε παραπάνω, θα είχαμε πρόβλημα. Παρόλη τις δυσκολίες που είχε η απόφαση, και εδώ ο Δήμαρχος, κατά τη γνώμη μας, αφήνει εχμές στην προηγούμενη δημοτική αρχή του κύριου Ξίδη, ότι όπως χειρίστηκε το θέμα, η απόφαση που έβγαλε το δικαστήριο, θέλετε η νομική, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν μια απόφαση η οποία κινδύνευε να είναι άκαρπη. Όσον αφορά τρίτον, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι, να μην είναι εις γνώση των βασικών στοιχείων κάθε υπόθεσης. Αυτό το λέω σε σχέση με τον Δήμαρχο, που και σήμερα τοποθετήθηκε λέγοντας ότι κάποια πράγματα τα κρατάμε κρυφά. Κρυφά θα κρατάτε, κύριε Δήμαρχε, τα του σπιτιού σας. Εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλετε, υποχρεώνεστε να μας τα λέτε όλα. Τέταρτον, επί της διαδικασίας, το θέμα ήρθε για ενημέρωση. Και καλώς τοποθετούμαστε, και καλώς ενδεχομένως μπορεί να προκύψει και κάτι στη συζήτηση θετικό, δεν το βλέπω, αλλά σε προηγούμενο θέμα για τους κυβόληθους της πλατείας της Κύπρου, της Λεωφόρος Κύπρου έξω από το σχολείο στη Σκέπη, που ήρθε για ενημέρωση, ο κύριος πρόεδρος, και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, δεν άφησε να γίνουν τοποθετήσεις. Και αποδείχτηκε ότι πολύ κακώς δεν άφησε να γίνουν τοποθετήσεις, που ήταν θέμα εισηγμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αποδείχθηκε ότι η διοίκηση για άλλη μια φορά μας απέκρυπτε πράγματα και πληροφορίες και τρέχει το Δημοτικό Συμβούλιο της περιόδου εκείνης στα δικαστήρια. Ή τέλος πάντων σε απολογία στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πέμπτον, το αν αυτά τα χρήματα η Δημοτική Αρχή θα τα κάνει το καλύτερο δυνατό, να τα αξιοποιήσει προς όφελος των δημοτών, έτσι, με βάση τις ιεραρχήσεις που θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, εμείς, όπως και με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει. Και δεν το πιστεύουμε για ένα λόγο ακόμα παραπάνω, διότι σήμερα μόλις στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος είπε σε κάτι που εμείς το είχαμε θεωρήσει δεδομένο και κατάκτηση και αυτονόητο, ότι τα νηπιαγωγεία, οι γονείς των παιδιών, δεν θα πληρώνουν τα αναλώσιμα του σχολείου, που του ζητάνε 30, 50, 70, 100, οι δύο δασκάλες, οι τρεις φορές το χρόνο, και ότι αυτά μπορεί να τα καλύψει. Εμάς μπορούσε και μέχρι χτες, έστω με αυτά τα πενιχρά χρήματα που έχει ο Δήμος, να τα καλύψει. Γιατί οι σχολικές επιτροπές έχουν 100.000 περίσσευμα η μία αυξανόμενο από πέρσι και 50 η άλλη πάλι αυξανόμενο από πέρσι. Περίσσευμα. Σχολικές επιτροπές έχουν ταμείο 150.000 και. Αλλά να δώσουν 50 ευρώ το παιδάκι στα νηπιαγωγεία να καλύψει τα έξοδα, όχι. Μόνο στους φτωχούς, λες και εδώ πέρα ζουν όλοι πλούσιοι. Και έστω και το 50 και το 100 δεν λείπει από κάθε οικογένεια. Ή από τις περισσότερες, τέλος πάντων.
Και πρέπει κάποιος που στριμώχνεται και τα κόβει όλα να πάει να το ζητήσει από τον κύριο Δήμαρχο ή από τον Διευθυντή. Όχι. Δωρεάν παιδεία την απαιτούμε και θέλω αυτό το πράγμα να το πάρει πίσω αν δεν κατάλαβε πως το είπε ο κύριος Δήμαρχος. Είναι κάτι που ο Δήμος μπορεί να το καλύπτει. Και τελειώνοντας, για να μην τρελαθούμε κιόλας, το κράτος σας, του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το άχρηστο καπιταλιστικό κράτος που δεν δουλεύει για τον κοσμάκι και με το οποίο 20 χρόνια προσπαθούμε να πάρουμε αυτή την απαλωτρίωση, προσπαθείτε, προσπαθούμε εννοώ σαν κοινωνία, σαν διοίκηση, σαν εργαζόμενοι. Αυτό το άχρηστο κράτος, όσα λεφτά πήρατε, μας τα έχει κόψει ήδη κάθε χρόνο. Από αυτά που έπαιρναν οι δύο Δήμοι την κρατική επιχορήγηση. Είναι όσα μας έχει κόψει κάθε χρόνο. Για να μην τρελαθούμε ποιος βρίσκει λεφτά, ποιος κόβει τα λεφτά. Κύριε Μούρδο, πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, αν μου επιτρέπετε μία απάντηση. Αν κάποιος θα έπρεπε να με κατηγορήσει, θα είναι για ελαστικότητα. Δηλαδή, επί παραδείγματι, οι συνάδελφοι που βρίσκονται, επί παραδείγματι το λέω, για να φέρουμε προσωπικώς, οι οποίοι βγαίνουν από το θέμα ή μιλούν περί άλλων και ουδέποτε τους έχω διακόψει ή έχω δώσει το λόγο επανειλημμένος, ενώ ο κανονισμός δεν μου το επιτρέπει. Αυτά για μια μικρή απάντηση. Εδώ στο λόγο στον Δήμαρχο. Ναι, πολύ σύντομα. Καλό είναι να διαβάσετε τα πρακτικά τι ακριβώς είπα. Και αν εκεί αντιληφθείτε εσείς ότι εγώ αφήνω εχμές για την προηγούμενη διοίκηση, μάλλον κάποιο λάθος ή δεν καταλάβατε, ή εμάς εδώ επειδή ήταν προφορικά γιατί το είχατε διαβάσει το κείμενο, δεν είδατε. Θα το διαβάσετε την επόμενη φορά. Καμία εχμή ίσα ίσα ευχαριστίες για ό,τι έγινε, για την επιτυχή εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι η Δημοτική Αρχή ευθύνεται αν μια απόφαση δεν γραπτεί καλά ή αν δεν έχουν δοθεί κάποια έγγραφα έτσι όπως θα έπρεπε. Έτσι, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και να μην αφήνετε εχμές, γιατί μάλλον αυτό προσπαθείτε. Για το θέμα που δείξατε με τα νηπιαγωγεία που είναι εκτός θέματος, εγώ απλά είπα ότι ποτέ δεν είπαμε ότι αν έχουμε, κάνατε μια ερώτηση, δείτε τι σας έχω απαντήσει για την ερώτηση και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Δήμος που οι σχολικές επιτροπές πληρώνουν τα σχολικά ήδη και βάσει ποια διαδικασία. Είναι νόμιμο, είναι από πού, εντάξει. Είναι εκτός θέματος, αφήστε. Ναι, δεν πάνε οι σχολικές επιτροπές επιτρόπους, κύριε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα που αναφέρετε θα τα πούμε στον απολογισμό, γιατί τέλος του χρόνου μπορεί να είχαν 100.050 που λέτε. Τους ρωτήσατε τι ταμείο έχουν σήμερα. Σήμερα, για να ρωτήσετε τι ταμείο έχουν που είναι εδώ ο κύριος Πετράκης να σας πει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κουράσω άλλο, κύριε. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε. Δημαρχή, κυρία Πολυκαλά, έχετε το λόγο. Δύο κουβέντες μόνο. Το ποσό αυτό των 5,5 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα λύσει πολλά προβλήματα του ενιαίου Δήμου. Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Ελπίζουμε να έχουμε το χρόνο και να σκεφτούμε όλοι από τώρα και να κάνουμε κάποιες προτάσεις ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, από την νομική υπηρεσία ένα γραπτός να μας πούνε εάν μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε με όποιο τρόπο επιθυμούμε και δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν μπόρεσα να ρωτήσω κάποιον. Αν εσάς η νομική υπηρεσία σας είπε ότι αυτά που λέει ο κ. Ξύδης είναι λάθος ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τέλος πάντων να το έχουμε εγγράφος, να ξέρουμε τι ισχύει, έτσι ώστε και οι προτάσεις μας να έχουν ένα πραγματικό χαρακτήρα και να μην κάνουμε προτάσεις οι οποίες να είναι λάθος. Αυτό θα το ήθελα εγώ προσωπικά από την νομική μας υπηρεσία. Επίσης, βεβαίως και οι δύο αρχές και του κ. Ξύδη και η τωρινή έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα και αλίμονο αν δεν είχαν κάνει. Δηλαδή αλίμονο σε εκείνη τη διοίκηση Δήμου που θα έχανε και δεν θα είχε σήμερα τα 5 εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσε να πάρει. Παρ' όλα αυτά λοιπόν μαζί όλοι τα καταφέρανε οι διοικήσεις των Δήμων και όλοι τέλος πάντων τα Δημοτικά Συμβούλια και οι υπηρεσίες να λήξει αυτό το θέμα. Με μεγάλο όφελος για τον ενιαίο Δήμο, που εγώ πιστεύω ότι πραγματικά ενιαία πρέπει να το δούμε, να δούμε τις ανάγκες του ενιαίου Δήμου, να τις βάλουμε σε μια σειρά και εκεί μπορεί να είναι περισσότερες οι ανάγκες του Χολαργού ή του Παπάγου. Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι όλοι μαζί θα δούμε από κοινού τις ανάγκες και θα τις αξιολογήσουμε. Αλλά παρακαλώ πολύ, θα ήθελα την έγγραφη βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας. Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. Έχουμε ολοκληρώσει να περάσουμε
δικαιούνται δευτερολογίες. Για δύο λεπτά είναι οι δευτερολογίες. Κύριος Τίγκας, κύριος Κεχρής, άλλος συνάδελφος. Παρακαλώ, εντός του χρόνου μόνο. Κύριε Τίγκα. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω από αυτά που είπα προηγουμένως. Απλά 2-3 σημεία θέλω να επαναλάβω τώρα που είναι και ο κύριος Δήμαρχος παρών εδώ. Πράγματι είπα ότι ήταν έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και του Αΐνη Σουσκολίδη, αλλά και της παρούσης Δημοτικής Αρχής, διότι όταν έφτασε σε κρίσιμο και κομβικό σημείο να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί η απόφαση ναι ή όχι, και μπορούσαμε να έχουμε πισωγύρισμα, δηλαδή να ξεκινήσει η διαδικασία, η δικαστική από την αρχή, οπότε καταλαβαίνει θα γινότανε. Είναι έργο λοιπόν και της παρούσης και πραγματικά οφείλουμε πάνω από μικρόψυχες και οποιασδήποτε άλλες προσεγγίσεις να το δούμε υπερβατικά και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μπράβο και στην παρούσα αρχή. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, είναι το εξής. Μην αφήσετε να έρθουμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να μάθουμε ποιες είναι οι προτάσεις σας για το τι έργα θα γίνουν. Γιατί απλούστατα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αναμόρφωση είναι ένα τεχνικό οικονομικό μέσο όπου πηγαίνουμε και υλοποιούμε αποφάσεις προσθέτοντας ή αφαιρώντας οικονομικά μεγέθη. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα το εξής: να ξεκινήσουμε από τα έργα εκείνα που επί χρόνια είναι καθισμένα και που οι ανάγκες το επιβάλλουν. Και ένα τέτοιο πρώτο είναι αυτό που προχθές υπογράψατε τη μελέτη, έτσι, τη μελέτη Πολυατρίου και Καπής του Παπάγου, να ξεκινήσουμε τη χρηματοδότηση του Καπή του Παπάγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Κύριε Κεχρή. Δεν θα έπαιρνα το χρόνο, συντάξω εδώ το χρόνο σας για δευτερολογία, αλλά υποχρεούμαι να το κάνω και θα βρεθώ, κυρία Τσικρικώνη, εκτός θέματος αυτή τη φορά. Θα ήθελα... Να μην βρεθείτε, γιατί θα σας διακόψω εγώ μετά. Εντάξει. Και ειδικά... Σχήμα λόγου είναι, πρόεδρε. Παρ' όλα αυτά θέλω και τη δική σας προστασία. Κύριε Κεχρή, μισό λεπτό. Και ειδικά... Καταλαβαίνετε ότι μου είναι διπλά δυσάρεστο για κοπτό. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά θέλω να παρακαλέσω, σημαίνω, θερμά να σας παρακαλέσω. Για να έχουμε μια και πολύ καλή και έχετε και τη συνέχεια. Είναι η δεύτερη φορά που με διακόπτετε κάποιοι από τους συναδέλφους. Έγινε την προηγούμενη φορά όταν μίλαγα για το μεταναστευτικό και γίνεται ξανά τώρα. Και κάποιος ισχυρίζεται ότι είμαι εκτός θέματος. Ο Δήμαρχος πολύ σωστά έκανε την ενημέρωσή του και έδωσε μια έμεση απάντηση στον κύριο Ξίδη για το γεγονός ότι ο Δήμος είναι ενιαίος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανα και εγώ. Είπα τις ευχαριστίες μου και μετά επιχειρηματολόγησα για το ενιαίο του Δήμου. Για ποιο λόγο το αλαλάζουν παπαγαλάκι, πετάγεται κάθε φορά, παίρνω το λόγο, κύριε Κεχρή, για να με διακόψει. Σας παρακαλώ. Όχι χαρακτηρισμό. Αυτή τη συνήθεια την είχαν κάποιοι επί προηγούμενης διοίκησης. Και έχανα τον έλεγχό μου και έχανα τον ίδιο μου. Ζητώ, πρόεδρε, την προστασία σας. Ο καθένας ομιλητής εδώ πέρα μίλησε για το ενιαίο του Δήμου και στην τρίτη παρέμβασή μου μίλησα για το σκοπό της εκποίησης. Ένα θέμα που το έδωσε ο Δήμος. Και πολύ σωστά και κυρία πολύ καλά έθεσε το ίδιο θέμα. Πού βρισκόμουν εκτός θέματος και πετάχτηκε η κυρία Τσικρικώνη και με διέκοψε πριν. Κάποια στιγμή να είμαστε λίγο σοβαροί. Σας ευχαριστώ. Είστε λοιπόν. Να κλείσουμε, παρακαλώ, να κλείσουμε το θέμα με τον Δήμαρχο. Δήμαρχε. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ λίγο ισχύα. Να ευχαριστήσω όλους για τις τοποθετήσεις τους και βεβαίως με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι επιτέλους συμφωνούμε με τον κύριο Τίγκα ότι το κτίριο που θέλουμε να φτιάξουμε καπή και πολυατρία στον Παπάγο δεν είναι σπατάλες και είναι ένα χρήσιμο κτίριο το οποίο το έχει ανάγκη τόσο καιρό η κοινωνία μας, έτσι, και βεβαίως είναι από τα έργα τα οποία θα μπουν μέσα στην αναμόρφωση, έτσι κι αλλιώς αυτό, μόλις θα έχουμε τη μελέτη θα το δημοπρατήσουμε.